αυξανόμενη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι πολίτες της πόλης λόγω του κυκλοφοριακού κομφουζίου που προκαλείται από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και τις εκδηλώσεις Κοσμόπολης στο κέντρο της πόλης. Οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι οι δρόμοι γίνονται απροσπέλαστοι, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους μετακίνηση. Η λαϊκή αγορά, η οποία διεξάγεται κάθε εβδομάδα, καταλαμβάνει κεντρικούς δρόμους της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και δυσκολίες στη στάθμευση. Οι εκδηλώσεις Κοσμόπολης, αν και προσελκύουν πλήθος επισκεπτών και συμβάλλουν στην πολιτιστική ζωή της πόλης, επιδεινώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Οι κάτοικοι ζητούν από τις δημοτικές αρχές να βρουν άμεσες λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης και προτάσεις που περιλαμβάνουν τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς σε λιγότερο κεντρικούς δρόμους ή την οργάνωση καλύτερων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Επίσης, υπάρχει αίτημα για αυξημένη παρουσία της τροχέας για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει το πρόβλημα και δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των αγορών και η διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι πολίτες ζητούν άμεση δράση για να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην πόλη της Καβάλας. Επειδή έτυχε την ώρα εκείνη να είμαι και εγώ εκεί και μάλιστα συνομίλησα με τον συγκεκριμένο πολίτη. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα, καθένα θα νομίζει ότι μπορεί να γίνει. Ο πολίτης με ποια τέτοια πήγε και έκανε κάτι τέτοιο, ξέρετε, ένας να τον πατούσε, δεν θα βρίσκε κανείς ευθύνη. Ήταν μέσα στη μέση, ούτε στις διαβάσεις από ό,τι βλέπω. Ακριβώς, σταμάτησα και είχα μια συνομιλία μαζί του και εντάξει, το κατάλαβε ο άνθρωπος και έφυγε. Να πούμε πρώτα από πώς ξεκίνησε το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκίνησε λοιπόν από τη διακοπή του ρεύματος. Ναι. Δεν λειτουργούσε κανένα φανάρι μέσα στην πόλη. Εκτός από όλα τα άλλα, και τα φανάρια λοιπόν δεν λειτουργούσαν. Και δημιουργήθηκε αυτό το κομφούζιο, γιατί ξαφνικά έγινε αυτό. Η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία τη συγκεκριμένη στιγμή από τις 4 η ώρα ήταν πάνω στην Παναγία για να απομακρύνει τα αυτοκίνητα. Γιατί ναι. Εκτός ότι είχαμε ενημερώσει ότι θα υπάρχουν οι εκδηλώσεις, κάποιοι συμπολίτες μας δεν είχαν απομακρύνει τα αυτοκίνητά τους. Είχαμε και ένα πρόβλημα με ένα αμάξι το οποίο είχε πάθει βλάβη και περιμέναμε να έρθει και η οδική βοήθεια για να το πάρει. Και όπως καταλαβαίνετε, δημιουργηθήκαν κάποια τέτοια προβλήματα. Η αστυνομία ήταν δηλαδή ήταν ακριβώς στα 50 μέτρα παραπάνω. Μάλιστα. Υπήρχε πρόβλημα λόγω του ρεύματος. Η δημοτική αστυνομία είχε χθες 2 άτομα έξω και ο προϊστάμενος 3. Και η αστυνομία είχε 7 άτομα εκεί για να λύσουμε το πρόβλημα εκεί που δημιουργήθηκε πάνω στην Παναγία. Και αμέσως μετά κατέβηκα κάποιοι που είχαν ρύθμιση. Δεν ξέρω αν περάσατε από εκεί. Υπήρχαν σε όλες τις διασταυρώσεις αστυνομικοί. Ναι, εγώ που μετακινήθηκα γύρω στις 8.30-9 παρατέταρτο, άσχετα με το ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά υπήρχε πολύ καλή οδική έτσι, ρύθμιση των αυτοκινήτων. Να πω ότι και το λιμάνι θα παραμένει ανοιχτό, κύριε Τσιτσιλικά, και εγώ πάρκαρω στο λιμάνι μέσα στο μόλο. Ναι. Να ενημερώνουμε και τους πολιτές ότι και την πλευρά του λιμανιού και στο σημείο που είναι ο μόλος, για τις ώρες που είναι το Κοσμόπολης, θα είναι ανοιχτά για να μπορούν να παρκάρουν οι πολίτες. Ναι. Και να μην γίνεται μπλοκάρισμα τουλάχιστον στο πάρκινγκ του λιμανιού. Επίσης, να πω για την καθημερινότητα ότι η επικοινωνία και της Δημοτικής και της Αστυνομίας αλλά και του Λιμεναρχείου είναι σχεδόν καθημερινή και ανάλογα με τα προβλήματα που δημιουργούνται επενδύουν υπηρεσίες για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Ξέρετε, είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει και συνεργασία των πολιτών. Το ότι σε παρκαρισμένη πάμε και διπλοπαρκάρουμε εμείς και λέμε «Να, σε 2 λεπτά φεύγω, σε 3 λεπτά φεύγω», αυτά τα 3 λεπτά ακριβώς από πίσω δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.